ο βράχος αυτός έχει μια μεγάλη ιστορία. Είναι ιστορικός βράχος για το χωριό. Το καιρό της πειρατείας, όταν τα χωριά ελιμένονται από τους πειρατές και έπρεπε να υπήρχε κάποιο καταφύγιο, ο βράχος αυτός χρησιμεύε ώστε πολλοί κάτοικοι του χωριού να μπορούν να ανέβουν απάνω και να προφυλακτούν. Γιατί είχα βγει. Τώρα πώς ανέβαιναν μερικοί και μπήκαν μέσα στο βράχο, μέσα στη σπηλιά αυτή και συνεχεία ανέβαζαν τους υπόλοιπους με τα σινιά και με τα καλάθια πάνω, αυτό είναι ένα κάτι περίεργο, πάντως έτσι πραγματικά η ιστορία της Άνδρας αυτό λέει. Το καιρό της πειρατείας, πολλοί κάτοικοι του χωριού προσπαθούσαν να σωθούν μπαίνοντας μέσα σε αυτό το βράχο, γι' αυτό και ο βράχος αυτός είναι καταφύ, που προέρχεται από τη λέξη καταφύγιο. Για τον ίδιο λόγο και η εκκλησία που είναι δίπλα, η Παναγία η Καταφιώτισσα, είναι καταφυγία, Παναγία η Καταφιώτισσα ή Καταφυγιώτισσα ή και Σπηλιώτισσα όπως τη λένε, διότι η μισή εκκλησία είναι σπηλιά και η υπόλοιπη είναι χτισμένη. Λοιπόν, όταν σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Απατάχων Επικοινωνών προτερού αποφάσισα να φωτίσουμε το βράχο, είχαμε κάποιες αντιδράσεις γιατί δεν υπήρχε λόγος κατά μερικούς. Πραγματικά ο λόγος ήταν ότι ο βράχος αυτός έχει μια μεγάλη ιστορία. Όποιοι περνούν το βράδυ μετά τις 8 με 12 που φωτίζετε, μας λένε συγχαρητήρια γιατί είναι κάτι που το οποίο λείπει από την Άνδρο. Ασφαλώς είπα ότι φωτίζεται σαν βράχος που έχει ιστορικό. Αποφασίσαμε να ανεβάσουμε ανθρώπους που με σχοινιά να μπουν μέσα στο βράχο, μέσα στη σπηλιά, να δούμε πως υπάρχει τίποτα παραπανήσιο, κάτι που να δείχνει την ιστορία. Από πάνω υπήρχε κάποια πρόσβαση, ίσως με σχοινιά κατεβαίνω, πως κατεβήκαν οι πυροσβέστες σήμερα. Κατά καιρούς έχουμε κάνει κάποιες εκπαιδεύσεις αναρρίχησης, καταρρίχησης σε κάθε το πεδίο με πιστοποιημένους εκπαιδευτές που έχουν έρθει στο νησί για τον λόγο αυτό που τους έχουμε φέρει, τους πάντων και τους έχουμε φιλοξενήσει. Από εκείνο το διάστημα και μετά, από μόνοι μας, κάθε τόσο για να φρεσκάρουμε λίγο την γνώση και την εμπειρία, ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Μιλάτε απόλυτες, πάντα στο καλή πάνω, εκεί, ωραίο, και τη μέση πάνω, αυτό το τάκι. Έχουν πάει σε διάφορα έτσι, στα λιβάδια που έχει κάποια απότομα παιδεία, κάθε του βράχου. Στο σχέδιο είναι να πάμε και στο κάστρο, στο Κοχύλου και στην Παλιόπολη. Επίσης είναι και η υποστηρικτική ομάδα, γιατί μόνοι τους, μόνος του κάποιος δεν μπορεί να το κάνει, θέλει και κάποια ομάδα υποστήριξης που θα βοηθήσει και φάνηκε και στην επιχείρηση σήμερα. Σίγουρα κάποιος πρέπει να κατευθύνει, σίγουρα κάποιοι πρέπει να ελέγχουν σκηνιά και γενικώς τον εξοπλισμό και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ανεβαίνει ο Κώστας, ανεβαίνει. Κώστα, πιο ψηλά τα πόδια σου, πάντα στο σκαλί πάνω. Εκεί, ωραίο. Και τη μέση πάνω, αυτό το τάκ. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε σε αυτό το σημείο. Το έχουμε ξανακάνει, βέβαια όχι ακριβώς κάτι αντίστοιχο.
Ήταν λιγάκι δύσκολο γιατί γλιστρούσαν και τα βράχια. Όσο να είναι, και ήταν και αρκετό το ύψος. Ήταν περίπου 40 μέτρα, 30-40 μέτρα. Λοιπόν, εγώ που ήμουν παρόν και έβλεπα τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν, αυτή την καταρρίχηση που κάνανε, λιγάκι φοβήθηκα, δεδομένου ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες και δεν είναι επαγγελματίες, αλλά φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο, πάρα πολύ δύσκολο, και έχω να κάνω μια ευχή ή μάλλον μια εισήγηση. Θα έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι να γίνεται κάθε χρόνο μια ημέρα των εθελοντών πυροσβεστών στη χώρα. Ένα μεγάλο πανηγύρι και να γίνεται και κάποια προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα για την αυτοσύνδεση των θεραντών πυροσβεστών. Διότι αυτό που είδα σήμερα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Λέω να το κάνει ο καθένας, επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση των πυροσβεστών, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που πραγματικά θα τους χρειαστούμε. Δεν το εύχομαι, το απεύχομαι, αλλά φωτιές στην Άνδρο είναι κάθε τόσο. Οπότε μια μεγάλη γιορτή πυροσβεστών στη χώρα θα ήταν πάρα πολύ καλό πράγμα κάθε καλοκαίρι.